Σέντρα με τον Κούτουλα. Εδώ, στη Δημοτική Αγορά Λακωνίας, η καθιερωμένη εβδομαδιαία αθλητική εκπομπή με τον Γιώργο Κούτουλα. Με τις ευχές της διοίκησης από την Δημοτική Αγορά Λακωνίας και όλους τους συντελεστές να συνοδεύουν εσάς, φίλοι μας, στην Σπάρτη, σε όλη τη Λακωνία, στην Αττική, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, ως απόδημοι Λάκωνες και σε όλο τον κόσμο, στον Καναδά, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μένοντας μαζί μας, παρακολουθώντας πιο στενά με την προσπάθεια που καταβάλει ήδη ο Γιώργος να αναδειχθεί κυρίως το τοπικό ποδόσφαιρο, καταρχήν και όλα τα αθλήματα εν συνεχεία, και βέβαια με τη νέα χρονιά, με την πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς, είμαστε εδώ, είναι με τον Γιώργο Κούτουλα πάντα, να έχει το γενικό πρόσταγμα στην προβολή και ενίσχυση όσο γίνεται των προσπαθειών για ανάδειξη του τοπικού αθλητισμού γενικότερα, με βάση βέβαια το ποδόσφαιρο. Και με τα λόγια αυτά, ο Γιώργος κάνει παιχνίδι όπως συνήθως. Ευχαριστώ, Κώστα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα, είναι το πιο μεγάλο αγαθό που πρέπει να έχουμε, η υγεία. Χρόνια πολλά σε ορτάζοντας τον εχθές στους Γιάννηδες. Ήταν οι μέρες όλες ξεγνιασίας για όλους λίγο. Σήμερα ξαναεπιστρέφουμε λίγο στην πραγματικότητα. Λίγο ξεκίνησαμε από χτες με το τοπικό πρωτάθλημα που ξαναξεκίνησε και είχαμε καλά παιχνίδια. Και σίγουρα το πρωτάθλημα της ΑΕθνικής και όλα τα άλλα αθλήματα σιγά σιγά βρίσκουν πάλι το δρόμο τους μετά τη διακοπή. Βέβαια η ΑΕθνική έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη και έχει παίξει. Εκεί γίνεται πλέον ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα από πολλές απόψεις, από βαθμολογική άποψη. Και αυτό είναι καλό και θα σχολιάσουμε από βαθμολογική άποψη πιο πολύ, γιατί είναι κοντά ομάδες. Δεν είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές που υπήρχε πάντα πρωταθλητής από το Δεκέμβρη. Και έχει και το ενδιαφέρον και πάντα, πάντα υπάρχει στην επικαιρότητα, και αυτό είναι κακό, πάντα υπάρχει διαιτησία. Εγκρίνηση και διαιτησία που δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, πόσο διαιτητές πρέπει τελικά να βάλουμε για να έχουμε, να μπορούμε, δεν μπορεί και ο κόσμος να έχει μια άποψη αν ήταν κάτι ή δεν ήταν. Εντάξει, και το ζήσαμε και χθες και θα το πούμε. Να πω ότι καλεσμένος μας για σήμερα είναι ακόμα ο Ντανιέλο Μπατίστα, αλλά προσπαθούμε από το πρωί, επειδή είναι ζωντανά, κάνουμε την εκπομπή να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Εχθές μιλήσαμε, θα μιλούσαμε σήμερα σίγουρα μαζί του, αλλά κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αλλά στην πορεία έχω και το τηλέφωνο που μπορεί να μας καλέσει ο Ντανιέλο να μιλήσουμε, γιατί κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Και επέλεξα τον Ντανιέλο γιατί είναι φίλος προσωπικός και συμπαίκτης μου και αντίπαλος του Ολυμπιακού και έχει παίξει σε δύο ομάδες, και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Και σίγουρα η άποψή του και που έχει εμπειρία και από τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ θα είναι πολύ χρήσιμη να μας εξηγήσει για τον ντέρμπι χτες. Και σιγά σιγά και εμείς θα μπούμε πάλι στην πραγματικότητα με τα ποδόσφαιρα, ναι. Και να ασχοληθούμε λίγο με το τοπικό το δικό μας που ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος από χτες. Προσπαθήσαμε να πάμε να τραβήξουμε κάποιο παιχνίδι, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μπορούσαμε. Ο Χρήστος ήταν απασχολημένος και θα πούμε και παρακάτω για στο Ευρώτας Run που γίνεται 10η φορά και είχε πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι ένα άθλημα που είναι και πολύ δύσκολο και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πούμε παρακάτω. Βέβαια δεν προσφέρονται και τα γήπεδα εκτός της σκάλας που έχει το θεωρείο. Και μπορεί να καθίσει ο Χρήστος να τραβήξει κάποιο παιχνίδι του Μολαϊκού που χτες δεν υπήρχαν παιχνίδια εκεί. Στα άλλα παιχνίδια που πήγα και εγώ να παρακολουθήσω, ένα στο Δαφνί, τελικά δεν μπόρεσα να βγω από το αυτοκίνητο γιατί ο αέρας και η βροχή ήταν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πιστεύουμε σε επόμενο να ήταν πιο καλό, να μπορούσαμε να έχουμε και κάποιο παιχνίδι. Αν θες να μας πεις, Κώστα, τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Είχαμε λοιπόν την 10η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, με τον ΑΟΣ Σπάρτη και το Μολαϊκό να καταλήγει το παιχνίδι 1-1, τον Άκρο Κεών με τον Άρη Σκάλας 1-3, το Κάστρο Μονεβασιάς με τον Ύφεστο Βρονταμά 0-0, τον Αστέρα Βλαχιώτη με τον ΠΑΣ Σπάρτη 2-1 και τον ΑΟΛΟΚ Άστρας με τον Πανγηθιατικό 0-7. Ενώ είχαμε και ένα παιχνίδι από την ΚΑΠΑ 14, στην 4η αγωνιστική, με τον Νέαντα Ευρώτα και το Κάστρο Γερακίου, με το αποτέλεσμα του αγώνα 2-4. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, για το τοπικό τα έχουμε πει λίγο πολύ τα πράγματα. Άρχισε βέβαια ο δεύτερος γύρος εχθές. Έχουμε μπροστά μας ένα δεύτερο γύρο. Τα παιχνίδια που γίνανε ήταν μέσα σε βροχή και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα παιδιά προσπαθήσανε πάρα πολύ, όλα τα παιδιά. Εκεί λίγο πολύ, χωρίς να θέλω να μειώσω καμία ομάδα ή να βγάλω πρωταθλητές ή να κάνω, δείχνει το γήθιο με την απώλεια που είχε ο Μολαϊκός. Ισοφαρίστηκε μάλλον από ό,τι μάθαμε στο τελευταίο λεπτό
από τον Πασπάρτη και έμεινε κι άλλο πίσω στη βαθμολογία. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 28 ο Πανηγυρικός και 20 η Μολάη. Εντάξει, η Μολάη είναι μια το Γήθιο είναι μια σταθερή ομάδα που δείχνει ότι δύσκολα θα χάσει κάπου και σίγουρα πάει για το πρωτάθλημα. Χωρίς να θέλω να μειώσω, είπα, τις υπόλοιπες ομάδες με προσπάθεια που θα κάνουν. Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, αλλά είναι μια καλή ομάδα που για μένα είναι, το έχω πει και δεν είμαι εδώ για να. Είμαι και για να συμβουλεύω πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουν και τον προγραμματισμό τους για τα μπαράζ για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι, κακά τα ψέματα, έχει μεταγραφές, δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα, να ενισχυθούν, να παρακολουθήσουν τι γίνεται στους δίπλα νομούς, με ποιες ομάδες θα παίξουν και να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Γιατί αν θες να πας στη ΓΑΜΑ Εθνική, πρέπει να κάνεις ένα πολύ καλό προγραμματισμό και να ξεκινήσει και από τώρα, αν και δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει, εντάξει. Χωρίς να θέλω να μειώσω ότι η Μολάη που είναι πιο πίσω ή τέτοια. Από εκεί πέρα μια καλή προσπάθεια κάνει ο Αστέρας Βλαχιώτη που έχει πάει τρίτος. Κέρδισε τον Άο Σπάρτης. Τον Μπασπάρτη. Ναι, τον Μπασπάρτης. Και μετά είναι ο Ήφεστος στο Βρονταμά. Από εκεί κάτω όμως υπάρχουν ομάδες που θα παλέψουν για να μείνουν στην κατηγορία. Εντάξει. Σίγουρα έκανε μια καλή, και θα το πω γιατί δεν είναι επειδή είναι ο Άρης Κάλλας, επειδή πήγα και είδα το παιχνίδι. Ο Άρης Κάλλας σε ένα πολύ κακό γήπεδο του Δαφνιού. Εντάξει, πάρα πολύ κακό γήπεδο που τα παιδιά δεν μπορούσαν πολλές φορές να σταθούν όρθια. Κατάφερε και κέρδισε. Βέβαια, γίναν και προσθήκη δύο-τριών παιχτών στον Άρης Κάλλας. Και μπορούσαν τα παιδιά του Άρης Κάλλας και κερδίσανε 1-3 και σκαρφαλώσαν λίγο, πήραν και ψυχολογία, άφησαν πίσω τις κροκές. Εδώ θέλω να σταθώ και να πω, επειδή το έχω ψάξει το θέμα λίγο και από το Δήμο, Ευρώτα. Και από τους υπεύθυνους για το γήπεδο που αγωνίζεται ο ΑΟ Κροκιών στο Δαφνί. Είναι μια παλιά πληγή, επειδή οι Κροκιές διαθέτουν γήπεδο, το οποίο γήπεδο στο παρελθόν έχουν γίνει και αγώνες ΓΑΜΑ Εθνικής και ακούω συνέχεια τα παράπονα. Βέβαια με τον Ντάκη τον Λιμπέρι που ήταν υπεύθυνος για την οποία έχω μιλήσει και μου έχουν πει ότι δεν μπορούν να δώσουν άδειες σε αυτό το γήπεδο. Των Κροκιών. Είναι άδικο αυτό γιατί τα παιδιά δεν έχουν το γήπεδο τους να παίξουν και αναγκάζονται να μετακομίζουν κάθε φορά στο Δαφνί. Θα μπορούσαν να παίζουν στην έδρα τους Κροκιές, δίπλα στο σπίτι τους, έτσι. Ναι, να έχουν πιο πολλούς φιλάθλους. Ένα γήπεδο που έχει την κερκίδα του, ένα γήπεδο που έχει τα αποδυτηριά του, ένα γήπεδο που, όπως είπα πριν, έχουν γίνει αγώνες ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένα γήπεδο που κάποτε ήμουν προπονητής στην άλλη ομάδα των Κροκιών και το έχω ζήσει στο γήπεδο. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση τα παιδιά αυτά να παίξουν στο τι χωριό είναι αυτό τους. Που χρειάζεται. Να δηλαδή. Παίξουν στο χωριό τους. Ναι, ναι δεν είναι κάτι τεχνικά θέματα τα οποία δεν φτάνει το μήκος, δεν φτάνει το πλάτος. Θέλω να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή και σας μιλάω ειλικρινά ότι υπάρχουν στη Λακωνία εδώ που παίζουν τοπικό δύο γήπεδα τα οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνα από το Κροκιόν. Είναι πάρα πολύ, πολύ επικίνδυνα. Δεν θέλω να αναφέρω τα γήπεδα, λίγο πολύ τα ξέρουμε όλα. Εγώ έχω δουλέψει σε αυτά τα γήπεδα και σαν προπονητής. Είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τον Κροκιόν, πιστεύτε με. Εντάξει, δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί θα πούνε ότι να μας κατηγορεί στο γήπεδο του χωριού μας ή τέτοια. Αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Έχω παίξει και σαν παλέμαχος και στα δύο γήπεδα. Αυτά που από τον Κροκιόν είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Πρέπει λοιπόν να βρουν μια λύση γιατί είναι ωραίο γήπεδάκι των Κροκιών. Εντάξει. Τα παιδιά αυτά να μην πηγαίνουν στο Δαφνί. Όχι ότι το Δαφνί είναι μακριά ή είναι ξένη πόλη, γιατί το Δαφνί θέλει να έχει ποδόσφαιρο που δεν έχει τώρα ομάδες, αλλά πρέπει τα παιδιά αυτά να παίξουν στο γήπεδο τους. Γιατί κάνουν και αυτά μια προσπάθεια. Είναι και πρακτικά ναι, εντάξει. Πρέπει να αυτό το θέμα κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η Λογκάστρα, που και αυτοί έχουν μάθει χειρισμένα προβλήματα. Είναι ομάδες που θα παίξουν στο τέλος που θα έχει ενδιαφέρον, όπως μας είπε και ο Τάκης ο Καράς την άλλη φορά, ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ότι να επιμηκυνθεί λίγο και η αγωνιστική περίοδος για να μπορούν να έχουν και πιο πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και όποια ομάδα πάρει το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Θα υπάρχει μια αγωνία εκεί στο τέλος, να δούμε ποιος θα πέσει, ποιος θα ανέβει. Η Β κατηγορία δεν είχαν παιχνίδια, θα έχουν την άλλη αγωνιστική, όπως και οι πιτσιρικάδες θα ξεκινήσουν την άλλη και την παράλληλη. Και σιγά σιγά εντάξει, είπαμε. Το Γήθιο πρέπει να κάνει το σχεδιασμό του. Αυτό για το τοπικό και η επόμενη αγωνιστική έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Εντάξει, ξεκινάει από το Σάββατο. Τα έχεις, Κώστα? Έχει, ναι, έχει τέσσερις αγώνες το Σάββατο και αν την Κυριακή του Άρης Κάλλας. Το Σάββατο ποιον έχει? Έχει το Μολαϊκό με τον Αστέρα Βλαχιώτη, τον Πας Πάρτη με τον Άο Κροκιών, τον Πανγηθιατικό με τον Κάστρο Μονεβασιάς, τον Άο Σπάρτη με τον Άο Λογκάστρας,
όλοι αυτοί οι αγώνες είναι το Σάββατο και ο Άρης Κάλας με τον Ήβα στο Βροντάμα είναι την Κυριακή, 14 του μηνός. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι, και αυτά έχουν ενδιαφέρον παιχνίδια. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε κάποιο γήπεδο, να δούμε ποιο και οι καιρικές συνθήκες που πάμε παίζουν πάρα μεγάλο ρόλο τώρα που μπήκε ο χειμώνας για τα καλά. Ιανουάριο. Ναι, να δούμε. Ναι, αργήσαμε πολύ φέτος και μπήκε. Και να πάμε λίγο στην Α Εθνική. Πάλι χτες το βράδυ, όπως και λόγω της εκπομπής. Που εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο για μένα, επειδή τη βλέπει ο κόσμος στην εκπομπή και. Μου είστε λιόλοι κάποια φορά που παίρνω τηλέφωνα οι φίλοι μου αυτοί όλοι να μου πούνε τι έγινε, Ολυμπιακοί, τέτοιο. Εντάξει, μεγάλο ενδιαφέρον και που συζήτησα και με γι' αυτό ήθελα και τον Ντανιέλ που είναι πιο κοντά και σίγουρα το παρακολούθησε το παιχνίδι που έχει παίξει στις δύο ομάδες. Αν δεν καταφέρουμε σήμερα να το βγάλουμε, θα το βγάλουμε τη Δευτέρα που θα μας έρθει να μας πει τη γνώμη του, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να πω λοιπόν μέσα από την εμπειρία μου στην Α Εθνική ότι το ελληνικό πρωτάθλημα στην Α Εθνική είναι έτσι που δεν μπορεί πλέον να βγάλει πρωταθλητές και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Άκουσα όλη τη εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ, η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ που θα πάρει το πρωτάθλημα, που θα κάνει, που θα φτάσει. Βλέπετε ότι ξαφνικά παρουσιάστηκε ένας ΠΑΟΚ με τον Άρη, κατώτερος των προσδοκιών για πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν δεν έβλεπε την πορεία του ή δεν ήξερε τη βαθμολογία και έβλεπε χτες, νομίζω ότι δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ για μένα. Ναι. Ένας Άρης ο οποίος είχε προβλήματα και αυτός έχει τα προβλήματά του, δεν μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα που παίρνει έξω, πήγε στην Τρίπολη από 2-0, δεν έδειξε χαρακτήρα, όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, καταφέρανε και έχασε το παιχνίδι αυτό και ξαφνικά πάει ο ΠΑΟΚ που πάει για πρωτάθλημα και παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και τον κερδίζει. Υπάρχει μια στάθεια μπορώ να πω. Εντάξει. Είναι ανατροπές ναι, υπάρχει μια στάθεια στα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, έχω πει και τις προηγούμενες εκπομπές που ρωτηθήκαμε για τις αλλαγές προπονητές και του Παναθηναϊκού και έχω πει ότι πολλές φορές είναι καλό, πολλές φορές είναι και κακό. Όταν δεν φταίει ο προπονητής και φεύγει, και για μένα αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Ολυμπιακού, γιατί δεν έφταιγε ο προηγούμενος προπονητής. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Από τη βάση. Πρέπει από τη βάση. Πρέπει να βρει καλούς παίχτες, να φτιάξει έναν κορμό πλέον, να μπει σε μια άλλη εποχή. Εντάξει, γιατί και ο προηγούμενος προπονητής ανακάτευε παίχτες για να βρει λύσεις και ο τωρινός το ίδιο κάνει. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Εντάξει, πιστεύω αυτοί που με ακούνε να συμφωνούν σε αυτό που λένε, σε αυτό που λέω. Και ο ίδιος τώρα αυτό κάνει. Και δεν μπορεί να βρει μια ταυτότητα Ολυμπιακός αγωνιστική με καλούς παίχτες και στο κάτω-κάτω να κάτσει και ο φίλος του Ολυμπιακού και να δει μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που λέμε να δέσει ομάδα. Να βλέπει την ομάδα όπως παλιά που έπαιζε ποδόσφαιρο, που έκανε ευκαιρίες, που έκανε τέτοια. Όσον αφορά τώρα για το παιχνίδι που έγινε χτες και να αναλύσω λίγο και τι είδα εγώ, γιατί το είδα το παιχνίδι και τι είδα εγώ και πώς. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ χάλια ο Ολυμπιακός. Δεν έχω ξαναδεί τον Ολυμπιακό να το. Χωρίς να παίξει ΑΕΚ κάποιο ποδόσφαιρο, έτσι. Και πάντα μιλάω αμερόληπτα, ξέχωρα από το κομμάτι μου με την ΑΕΚ που έχω παίξει εγώ κάνει, να μιλάω διαφορετικά τι βλέπουμε, έτσι. Μια ομάδα η ΑΕΚ που για μένα δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, εντάξει. Πίεζε, όπως πιέζει, όπως είναι το πλάνο του Αλμέιδα που πιέζει, και κατάφερε να κερδίσει 6-7 κόρνερ, τα οποία τα 6-7 κόρνερ, Τα δύο ή τρία, αν θυμάμαι, τα βγάλανε κόρνερ χωρίς πίεση οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή, το να πάει η ΑΕΚ, εγώ δεν θυμάμαι ντέρμπι να πήγαμε στο Καραϊσκάκι και να κερδίσαμε 6-7 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και το γκολ από ένα κοντρόλ που έκανε ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού και την έβγαλε χωρίς πίεση, την έβγαλε κόρνερ. Και αποκήρυχθηκε τον γκολ του Ολυμπιακού. Εκεί λοιπόν, εντάξει, κέρδισε η ΑΕΚ 6 κόρνερ. Σε κάθε κόρνερ. Δεν υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού να διώξει την μπάλα σωστά. Άρα ήταν μια αριθμία. Ναι, τίποτα. Δεν υπήρχε παίκτης. Αν το είδατε και στις φάσεις, ότι κάθε φορά που γινόταν κόρνερ, από το πρώτο κόρνερ που έγινε, που σούταρε ο Πινέντα, που σούταρε ο τέτοιος, η μπάλα έβγαινε λίγο σκοτωμένη, πάντα σούταρε. Πάντα δεν υπήρχε παίκτης έξω από την περιοχή να ανακόψει αυτά τα σουτ. Και πάντα κινδύνευε και το έβλεπε και δεν προσπαθούσε να διορθώσει τίποτα. Και πάλι η κόρνερ και πάλι πηδούσε παίκτης της ΑΕΚ ή θα βάζε γκολ ή θα τη γύριζε την μπάλα ή και πάλι δεν διορθώνανε τίποτα. Αυτό για μένα είναι και η ασυνεννοησία των ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. Και ποιους παίκτες μαρκάρουμε και ποιους κάνουμε. Και αυτό είναι ότι δεν έχει δουλέψει, ο προπονητής είναι καινούριος γιατί στα κόρνερ τουλάχιστον δεν είναι μια φάση
για να σας πω και τι κάναμε κι εμείς όταν παίζαμε έτσι. Δεν είναι μια φάση που βγαίνει στην αντεπίθεση και μπορεί να τριπλάρει ένας αυτόν που έχει μπροστά του και να δημιουργήσει παραπάνω παίχτη και να αναγκαστεί να βγει ένας. Και αυτό είναι δουλεμένο βέβαια σε προπόνηση τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά στο corner είναι κάτι που πάει ο παίχτης να στήσει την μπάλα και είναι δουλεμένο σε προπόνηση. Και λέμε, βλέπουμε την 11η της άλλης ομάδος και λέμε, τον Κώστα θα τον μαρκάρει εσύ Γιώργο. Επειδή είναι αλτικός, επειδή είναι ψηλός, επειδή είναι αυτά, το μαρκάρει εσύ. Τον Αλμέιδα τον μακάρι αυτό. Τον Ντέρ τον μακάρι αυτό. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Και όμως δεν μπορούσαν να βρουν άκρη ούτε σε αυτό ποιο θα μαρκάρει ποιον. Αυτό. Έξω από την περιοχή κάθεται αυτό. Γιατί έρχεται ο Πινέδα και σουτάρει. Ο Πινέδα πήγε και σούταρε, δεν υπήρχε κανένα. Και να σα πάω πιο πίσω. Σέντρα από δεξιά στη Λαμία, τέσσερι αμυντικοί, γιατί λέει φταίει άμε, τέσσερι αμυντικοί, ο ένα μάρκα του σεντρεφόρο, όταν ήταν ελεύθερο, έξω από την περιοχή παίχτη του Ολυμπιακού κανένα. Έρχεται ο παίχτη τη Λαμία. Σουτάρει ανενόχλητος και ένα σουτ που μπορούσε και να σταματήσει την μπάλα και να το κάνει και πιο καλό. Αλλά επειδή το παιδί πανικοβλήθη, σουτάρει γκολ. Δεν υπήρχε παίκτη πάλι έξω από την αρχή. Το ίδιο πρόβλημα και χτες. Έγινε στη Λαμία. Το διόρθωσε, δεν το διόρθωσε. Αυτά ξεκινάνε από το ταμπλό στην προπόνηση, στην προετοιμασία, μάλλον. Σίγουρα. Το κοίταξε ένα. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι, στην Α' Εθνική, ειδικά οι επαγγελματίες παίκτες, καταρχήν βλέπουν τα λάθη τους και προσπαθούν να τα διορθώσουν. Ναι, και εγώ σου λέω, είδαμε στη Λαμία, σου λέω συγκεκριμένο πράγμα. Πήγε μπάλα ξέρω την περιοχή, δεν υπήρχε αμυντικό χαφ κανένα και φάγε τον γκολ. Εχθές πάλι έγινε 3-4 φορές και σουτάραν ελεύθεροι και τέτοιο. Μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε το μοιραίο. Δεν μάρκαρε κάποιος τον καλύτερο παίκτη της ΑΕΚ, τουλάχιστον στα άλματα, το Λιβάια, ο οποίος πήδηξε ανενόχλητος και έβαλε ένα γκολ. Σε στημένη φάση, έτσι. Ναι. Και στη δεύτερη φάση πάει το ίδιο, πηδάει πάλι μόνος του, τρως και γκολ πάλι. Πηδάει μόνος του και πάει μπάλα στο τούπερ, πάλι γκολ. Δηλαδή αυτά. Άρα. Και πιστεύω και εδώ στο τοπικό, ένας προπονητής εκατόταν να το δουλέψει. Ξέχωρα από τη διαιτησία. Και θέλω να με πάρουν και τηλέφωνο όποιος διαφωνεί σε αυτά που λέω και να μου πει αν έχω δίκιο ή όχι. Δηλαδή, επαναλαμβανόμενα λάθη στην Α' Εθνική από επαγγελματίες παίχτες, σε στημένες φάσεις σου λέω, που δεν είναι η ταχύτητα να σε παρασύρει, ναι. Γιατί στην ταχύτητα πάνω σε πέρα σου κάνει μια ωραία τρίπλα, άλλο δεν μπορεί να διορθώσει κάτι. Στα στημένα όμως, στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός έπρεπε να χάνει 3-4-0 από τα στημένα. Άρα με μια δίωση χιούμορ, και επειδή πάντα φταίει ο προπονητής όταν δεν πάει καλά η ομάδα, σε συνδυασμό με τους μείον 8 βαθμούς του Ολυμπιακού σε σχέση με τον πρώτο, τον Παναθηναϊκό, να αναμένουμε όπου να είναι καινούργιο προπονητή. Όχι, δεν νομίζω. Σου είπα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το ελληνικό. Δεν είναι δεδομένο θέμα προπονητή. Και πολλές φορές σας είπα και την άλλη φορά, καλύπτονται και άλλοι πίσω από την αλλαγή προπονητή. Ναι, σίγουρα. Και ο Πρόεδρος και η διοίκηση και όλα. Και καλύπτουν και τις αδυναμίες του. Με ένα διώξιμο ενός προπονητή καλύπτουν τις αδυναμίες. Ναι, γι' αυτό λέω ότι στην Ελλάδα. Όπως και έγινε και στον Παναθηναϊκό. Ήρθε ο Τερίμ και ξαφνικά κατηγορούσαμε τον Γιωβάνο στην αιμονή του με το Σπόρα. Εχθές τον έβαλε και έβαλε δύο γκολ. Τώρα τι κάνουμε τώρα, φταίει ο Γιωβάνος που τον έβαζε ή τώρα είναι καλός ο Σπόρα και δεν κατάλαβες ότι θα σου πω. Ναι. Ότι το ποδόσφαιρο είναι έτσι που σε εκθέτει. Όταν θες να βρεις δικαιολογίες, βρεις πολλές δικαιολογίες. Δεν έβαζε τον Ιωαννίδη. Ίσως τον Ιωαννίδη που δεν έβαζε ο Γιωβάνοβιτς ήθελε να τον ετοιμάσει σιγά σιγά, να μην τον κάψει, να τον πάει, να δουλέψει, να τον έβαζε. Πέρυσι ξεκίνησε, τον έβαζε. Φέτος τον έβαζε βασικό. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι, ναι. Τώρα ξαφνικά ο Ιωαννίδης όταν θα δεις ότι θα παίζει συνέχεια, μπορεί το παιδί να μην βάζει γκολ και να ψάχνουμε να βρούμε που είναι ο Σπόρα να βάλει τον γκολ. Λοιπόν, οι αλλαγές προπονητής σας είπα κάνουν καλό αλλά κάνουν και κακό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, για να πούμε και για τον Παναθηναϊκό, έτυχε με δύο παιχνίδια στην έδρα του που τα κέρδισε και τα δύο. Το χτεσινό όμως δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, δεν κερδίθηκε εύκολα. Πήγαμε 0-0 στα αποδυτήρια. Έπρεπε να κάνουν αλλαγές. Έβαλε το Σπόρα, ο οποίος μπόρεσε σε δύο φάσεις και έβαλε. Και να σας πω και κάτι. Και πάλι ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα και κινδύνεψε πάλι στο 90, στο 94, με ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Μπορούσε και να τον ισοφαρίσει. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό να σας πω κάτι, ναι, γιατί και οι άλλοι παίζουν μπάλα. Λογικό είναι. Κατάλαβες να σας πω. Αυτό είναι καλό φέτος γιατί δεν υπάρχει μια ομάδα που να πει ξεχώρισε ή θα βάλω πέντε και θα καθαρίσω. Και είναι καλό για το φίλαθλο και για το ελληνικό πρωτάθλημα που γίνεται αυτό. Εντάξει. Πάντως μια παρένθεση, μια που είμαστε στο θέμα του Παναθηναϊκού, με τον απελθόντα ή εκδιωχθέντα προπονητή τον Γιωβάνοβιτς, υπάρχουν δημοσιεύματα που τον φέρνουν να οδεύει στην Εθνική Βραζιλίας. Εντάξει, δεν νομίζω, είναι πολύ μακρινό αυτό. Και δεν νομίζω ότι ταιριάζει και καθόλου έτσι. Και δεν νομίζω και ότι η Εθνική Βραζιλία θα έρθει να πάρει τον Γιωβάνοβιτς από την Ελλάδα.
Πιο πολύ τον πια να βλέπω στο Παναθηναϊκό. Τα πράγματα δεν πάνε καλά παρά αυτό. Παρά αυτό κατάλαβες. Ναι, αλλά ναι, είναι μεγάλα τα μεγέθη και στη Βραζιλία. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Βέβαια, ο Γιωβάνος αξίζει να μην είναι ένας προπονητής πάρα πολύ καλός. Το έχουμε πει. Και δεν αξίζει να είναι χωρίς ομάδα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Από εκεί πέρα, να πάμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, να μην λέει ο κόσμος ότι λέω μόνο για το πρώτο ημίχρονο, επειδή ήταν η ΑΕΚ και έκανε αυτό. Παρ' όλα αυτά, με την αδυναμία που είχε. Και δεν μίλησα και με κάποιον υπεύθυνο, γιατί έχω φίλους μέσα που μπορούν και βλέπουν και την 11η και δεν προλάβω, γιατί σήμερα είμαστε, μπορεί να μεταδίδεται εκπομπή το απόγευμα, αλλά εμείς είμαστε το πρωί εδώ. Και μέχρι το απόγευμα, βέβαια, μπορώ και μιλάω, θα σου πω και την άλλη εκπομπή. Ήταν σε μια πολύ. Λόγω ότι άλλαξε θέση, ο Ρώτα πήγε από αριστερά και πιστεύω ότι φέρει μεγάλη ευθύνη και θα έφερε και μεγαλύτερη ευθύνη αν ο Ολυμπιακός ισοφάριζε. Δεν μπορούσε από αριστερά, δεν του ερχόταν το πόδι του παιδιού, δεν ξέρω, δεν έχει ξαναπαίξει αριστερά. Παρότι πολλές φορές οι δεξιοπόδαροι παίζουν καλύτερα από αριστερά, γιατί εγώ δεξιοπόδαρος ήμουν, αλλά έπαιξα δύο χρόνια αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Δεν μπορούσε να καλύψει. Στο πρώτο γκολ λοιπόν έχει μεγάλη ευθύνη, γιατί η μπάλα παίζεται από απέναντι, έπρεπε να έχει κλείσει, να έχει το Μασούρα μπροστά του. Ήταν πολύ πίσω από το Μασούρα, ξύπνησε αργά όταν ο Μασούρας έχει πάρει την μπάλα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Ολυμπιακού και μία από τις καλές προσπάθειες που έδειξε ότι υπάρχει Ολυμπιακός. Γιατί αλλάξαν την μπάλα ωραία και με μία πάσα καταφέραν και βρήκανε το Μασούρα, ο οποίος πλάσαρε και έκανε. Εκεί θέλω να σταθώ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει παίχτες στο κέντρο να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Πάει μπάλα στο κέντρο και είναι όλοι τρομοκρατημένοι. Εντάξει, κάποια στιγμή να δείτε που το Φορτούνι που γύρισε πίσω από το κέντρο να πάρει την μπάλα και δεν είχε πού να τη δώσει, πήγε προς τα αριστερά και τελικά γυρίζει προς τα δεξιά. Αυτό τον καταλαβαίνω γιατί έχω παίξει και κάνει μια μεγάλη παλιά από εκνευρισμό και την έβγαλε out. Δεν έχει παίξει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να κυκλοφορήσουν την μπάλα, να κρατήσουν την μπάλα. Ξέρεις, αν δεν κυκλοφορήσει την μπάλα, δεν έρχονται ευκαιρίες, δεν δημιουργούνται χώροι. Με το που παίρνει την μπάλα ο Ολυμπιακός, μία πάσα θα χαθεί. Και άμα σε πιέσει και λίγο όπως πιέζει η ΑΕΚ, δεν μπορούσαν να αλλάξουν την μπάλα. Παίζει ψηλά, ναι, παίζει ψηλά ο Πινέδα με ο Ποντέσε με το Φορτούνι, περιμένει από αυτούς από το ταλέντο τους, αλλά δυστυχώς και αυτοί δεν παίρνουν την μπάλα σε σημεία που πρέπει. Και μία ο Φορτούνις είναι καλός και μία ο Φορτούνις δεν τρέχει και είναι συστατικός και είναι τέτοιος. Εντάξει, θέλει παίχτες ο Ολυμπιακός επιγόντως, παίχτες καλούς για τον Ολυμπιακό, χωρίς να θέλω να μειώσω τα παιδιά που παίζουν. Έτσι, στο βάρος που έχει σαν Ολυμπιακός πρέπει να έρθουν παίχτες οι οποίοι να ξαναφτιάξουν τον Ολυμπιακό όπως ήταν. Και μέχρι τότε τουλάχιστον να συντονίζονται μεταξύ τους στο γήπεδο. Ναι, υπάρχονται. Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο και μιλάμε και για άδεια γήπεδα. Εντάξει, και αυτό πιστεύω ήταν η τελευταία αγωνιστική που είναι άδεια τα γήπεδα. Και να σου πω και κάτι, να αλλάζουμε και κουβέντα. Και με τα άδεια γήπεδα, και τι θα αλλάξουμε τώρα που θα ξαναπάνε ο κόσμος. Θα έχει αλλάξει τίποτα. Ουσιαστικά ίσως. Μα δεν άλλαξε τίποτα με τη διακοπή. Εδώ ακούγονται. Δεν βγήκαν ποινές, δεν βγήκαν ποιοι θα μπαίνουν στο γήπεδο, δεν βγήκαν αυτά που είπαμε με τις κάρτες. Το Δεκέμβρη μπορούσαν όλο αυτό το διάστημα να πούνε αυτός που θα μπαίνει στο γήπεδο, θα μπαίνει με την κάρτα, θα τον ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ δεν έχω ακούσει να έχει αλλάξει τίποτα. Εντάξει, αν το κάνανε, προλάβουν και το κάνανε. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι με αυτή τη διακοπή που έγινε και μακάρι να έχει γίνει η απόφαση της κυβέρνησης. Εντάξει. Και πάμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, να μην θέλω να δικήσουμε και τον Ολυμπιακό ότι. Επειδή και ο Πινέδα το προσέγγισε λάθος το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, έδωσε χώρο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε γιατί έπαιζε το τελευταίο του χαρτί, γιατί πλέον μένει 8 βαθμούς πίσω. 8. Ναι, 8 βαθμούς πίσω. Να παίξει σίγουρα πιο. Και κατάφερε πράγματα. Και από εκεί πέρα φτάνουμε πάλι σε αυτή την έρμητη διαιτησία. Που και σήμερα Δευτέρα συζητάμε και δεν ξέρουμε αν ήταν τέτοιο ή δεν ήταν. Τώρα ακούγονται και σχόλια κατά και των υπευθύνων του ΒΑΡ. Ναι, εντάξει, τώρα όταν και το ΒΑΡ δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση τώρα, αν είναι ή δεν είναι, γιατί τώρα ξέχωρα από αυτά. Πιστεύω ότι το χέρι του Μασούρα δεν πρέπει να είναι. Γιατί όλοι είπαμε αυτό που συζητήσαμε εδώ και μεταξύ μας πριν την εκπομπή και που ρωτήσαμε και ο Χρήστος. Όταν ο παίχτης κάνει το χέρι του έτσι, δεν το κάνει για να σταματήσει την μπάλα με το χέρι. Εντάξει. Όσοι έχουν παίξει μπάλα, με καταλαβαίνουν. Δεν το κάνουν το χέρι γιατί έτσι. Όταν σου λέει την μπάλα ψηλά και πάει να κοντρολάρεις, δεν πας έτσι με το σώμα σου, ξέρεις. Έτσι εδώ, γιατί το σώμα σου μαζεύεται. Όταν απλώσεις το χέρι σου, κοίτα αυτή η κίνηση που κάνω τώρα, κοίτα που θα φτάσει στο στήθος μου, απλώνουμε το χέρι για να φτάσει στο στήθος μας πιο μακριά. Και πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση αυτό έκανε. Τώρα κάτσαν και μετρήσανε με τον πόντο και είδαν ότι έχει βρει και λίγο στο χέρι. Τώρα τι να σου πω εγώ, για μένα δεν πρέπει να το πω. Τώρα, όσον αφορά το πέναλτι, και εκεί βρίσκει το πόδι. Αλλά να σου πω κάτι.
Γενικά, μπορούσε και το παιχνίδι να λήξει. Ναι. Η κακομοιριά λοιπόν της διαιτησίας μένει, έτσι, στο τέλος, να μην ξέρουμε τι μας γίνεται πάλι από το θέμα τα διαιτησίας και να συζητάμε πάλι με 8 διαιτητές πάλι για σήμερα για διαιτησία. Και δεν γίνεται και το θέμα με ένα γκολ, με ένα χ, ότι θα ήταν καλύτερος Ολυμπιακός αν είχε πάρει ένα χ. Καλά. Το πρεστίζ θα ήταν λίγο καλύτερο, γιατί δεν θα είχε χάσει. Το ότι έχει προβλήματα και πρέπει να τα δουν διαφορετικά οι υπεύθυνοι, πρέπει να τα δουν διαφορετικά. Ναι. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Και δεν μιλάω ούτε υπέρ της ΑΕΚ και κατά του Ολυμπιακού, ούτε κατά του Ολυμπιακού και υπέρ της ΑΕΚ. Πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα εκεί που είναι. Εντάξει, αυτό για το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον Ντανιέλ να μας πει περισσότερα, που είναι πιο κοντά. Και θα περιμένουμε τις εξελίξεις όλη εβδομάδα, γιατί ο κύριος Κούγιας πάλι φώναζε, πάλι έκανε. Μέχρι και να σταματήσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, άμα έχει στοιχεία και έχει τέτοια και μπορεί και το σταματήσει το πρωτάθλημα, το σταματήσει. Τι να πω εγώ, δεν ξέρω σε αυτά. Μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες. Υπάρχει μεγάλη. Πολλοί κόσμοι που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Παίζονται πολλά συμφέροντα. Χάνονται λεφτά, κερδίζονται λεφτά. Υπάρχει ο εγωισμός, υπάρχουν επιχειρηματίες, οι πρόεδροι που για πρεστίζο ένα με τον άλλο πολεμάει τον άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Σίγουρα. Που εμείς πολλές φορές και τότε που έπαιζα δεν τα γνωρίζαμε. Ναι. Είχα κάποτε πρόεδρο, το συγχωρημένο, τον κύριο Τροχανά. Ο οποίος όταν ήρθε στην ΑΕΚ είχε πολλά προβλήματα. Για αυτός ο άνθρωπος και μας πλήρωσε τις δόσεις που μας χρωστάγανε και προσπάθησε για την ΑΕΚ. Αυτός, θα σου πω, ο άνθρωπος είχε σαν επιχείρηση, αγόραζε μεγάλες εκτάσεις. Στην Κρήτη, τα ακίνητα. Ναι, και δημιουργούσε, θα θυμηθώ πως λεγόταν, και δημιουργούσε μικρές πολιτείες. Οικισμούς. Και είχε πάρει κάποια μεγάλη έκταση στην Κρήτη, γιατί ο ίδιος μου τα εξηγούσε, γιατί και εμένα σαν ποδοσφαιριστή με αγαπούσε και με πίστευε πάρα πολύ. Τα 700 στρέμματα. Ναι, και μου είχε εξηγήσει. Είχε πάρει λοιπόν μια μεγάλη πολιτεία, έτσι, με ένα μεγάλο χώρο στην Κρήτη, και έφτιαξε ένα μεγάλο χωριό που είχε μέσα, ξέρεις, σούπερ μάρκετ αυτά, και αυτά θα τα πουλούσε σε Γερμανούς. Μιλάμε για πολύ μεγάλη δουλειά. Τουριστική ανάπτυξη. Όταν λοιπόν ήρθε στην ΑΕΚ, άρχισε και φαινόταν, γιατί δεν τον ήξερε κανένας. Ναι. Και μπήκε και στο μάτι ενός προέδρου μιας άλλης ομάδας, δεν θα πω τώρα ποιος ήταν. Η όλη δουλειά των πωλήσεων μέσα σε ένα χρόνο χάλασε. Θυμάμαι και τα δημοσίευματα. το μπλοκάρανε. Και από εκεί πέραξε πάλι τα προβλήματα με εμάς, με τις πληρωμές, με αυτά. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν πολλά συμφέροντα που, τεράστια, που και πιο έξω, που εμείς δεν τα ξέρουμε. Και αν υπάρχουν τέτοια και υπάρχουν αυτά, στα βγάλουν στη φόρα, δεν ξέρω, που δεν βγαίνουν ποτέ, είναι λίγο δύσκολο. Και αυτά για τον ντέρμπι, εντάξει. Έχει τα προβλήματά του, ο Ολυμπιακός πρέπει να τα λύσει. Μετά ο Άρης που δείχνει ότι με αυτή τη νίκη πάλι ότι αξίζει να πάει στην Εξάδα, αρκεί να μπορέσει να σταθεροποιηθεί λίγο στα έξω παιχνίδια. Γιατί έχει καλή ομάδα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές, τρέχουν, παίζουν. Εχθές μου άρεσαν πάρα πολύ που μπήκαν στα ίσα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και μπορέσαν και παίξαν και καλό ποδόσφαιρο πολλές φορές. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν μ' άρεσε καθόλου εχθές. Ήταν αυτό που έλεγε η κάμψη που μπορεί, ναι, να έρχεται. Ξέρεις, καμιά φορά σε επηρεάζει και η διακοπή του πρωταθλήματος. Ναι, το έχει, θυμάμαι, το έλεγε, ναι, την άλλη φορά. Το σε επηρεάζει, αλλά είχε το μεσοβδόμαδο το παιχνίδι, μπορούσε να βρει ρυθμό. Ο Αστέρας Τρίπολης που δείχνει ότι και αυτός μπορεί να πλασαριστεί στην Εξάδα μαζί με τον Ατρόμητο. Αυτές είναι οι ομάδες που μπορούν να φτάσουν εκεί και να παλέψουν μετά για τα. Και μετά από εκεί κάτω έχουμε τη Λαμία, που και αυτή με το μάτς που δεν περίμενε με τον Ολυμπιακό ανέβηκε και αυτή λίγο ψηλά. Και από εκεί κάτω υπάρχει ο Πανσεραϊκός, ο Βόλος, ο Πανετολικός. Σε δύσκολη θέση βέβαια, αλλά αν και πήρε αναπνοή, ήταν ο Πας Γιάννενα. Η Κηφισιά που πήρε το χ μέσα στον Πανσεραϊκό. Αυτές είναι οι 4-5, 6 ομάδες, 7 που θα παλέψουν για την παραμονή. Όχι τόσο πολύ η Λαμία με το Πανετολικό. Θα δούμε. Εκεί υπάρχει και ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν από την Αλφαδική, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Είχαμε ανατροπές, αν με τι άλλο. Γενικά, ναι. Και ας το δούμε, ας μην καθώσουμε και με τη διαιτησία και με αυτά. Ας δούμε, βέβαια, οι φίλοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι πικραμένοι, τους καταλαβαίνω, εντάξει. Είναι πικραμένοι, γιατί έχει δοθεί μια ευκαιρία, έχει δοθεί δύο ευκαιρίες. Σου έχουν δοθεί ευκαιρίες να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ με στην έδρα του, ξέρω εγώ, ας μην είναι τόσο καλή έκτος. Με τη Λαμία, που μπράβο στη Λαμία, γιατί δεν γίνεται να χάνουν οι μικροί και να κερδίζουν οι μεγάλοι. Καλά, τότε θα ήταν. Αλλά τους έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες να είναι κοντά στη βαθμολογία και τις έχουν κλωτσίσει. Τις έχουν πετάξει. Ναι.
Αυτά λοιπόν, ας το δούμε έτσι ότι έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον 3-4 ομάδες, γιατί ο Ολυμπιακός, άμα συνέλθει, έχει χρόνο ακόμα να είναι ανταγωνιστικός για το πρωτάθλημα. Έτσι, δεν έχει χαθεί τίποτα για κανέναν. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πάλι πρέπει να βρει τον εαυτό του και θα δούμε. Από εκεί πέρα και η άλλη αγωνιστική θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, γιατί μου φαίνεται ότι υπάρχει το ντέρμπι. Πρέπει να υπάρχει και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό κάπου κοντά. Και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Εκεί θα δούμε και. Ναι, σίγουρα κρίνονται. Την κόντρα κορυφής. Κρίνονται, αν και έχουμε στο τέλος που έχουμε τα μπαράζ στο τέλος που παίζουν, τους αγώνες, πάλι πρέπει να είσαι. Αλλά προσπαθούν όλοι να εξασφαλίσουν μια διαφορά βαθμών που θα του δώσει λίγο πλεονέκτημα. Σωστά. Πλεονέκτημα. Σήμερα έτσι είναι. Να πω για το τοπικό ότι έχει παιχτεί και πριν τις γιορτές που δεν το παρακολουθήσαμε, έχει παιχτεί και το κύπελο στο τοπικό πρωτάθλημα, εντάξει, που έχει ενδιαφέρον και έχουμε φτάσει στα ημιτελικά. Ξεχάσαμε να το πούμε, Κώστα. Έχουμε φτάσει στα ημιτελικά και παίζει ο Μολαϊκός με τον Πας Σπάρτη και ο Ήφος του Σβενταμά με τον Παχυθεατικό. Δεν ξέρουμε βέβαια, δεν έχουν οριστεί ακόμα οι ημερομηνίες, πότε θα γίνουνε. Αλλά ξέρω ότι αν ξέρω καλά, ναι, τα παιχνίδια αυτά είναι διπλά. Α, μάλιστα. Και πρώτα παίζει ο Μολαϊκός με τον Μπας Πάρτη του Μολάου και μετά παίζει με το τέτοιο. Και ο Ήφος του Φρονταμάτ παίζει με τον Παγιθιατικό. Και έχουμε και το κύπελο Ελλάδος. Ποιος παίζει, Χρήστο? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ΑΕΚ Άρης. Είναι και αυτά πολύ σπουδαία παιχνίδια. Μην τα ξεχάσουμε. Αν μη τι άλλο, θα έχουμε θέαμα. Ναι, και όπως είπα για το τοπικό, έχουμε αυτά τους ημιτελικούς. Να δούμε ποιος θα πάει στο τελικό. Και είναι διπλά τα παιχνίδια. Σίγουρα, από ό,τι θυμάμαι, είναι διπλά τα παιχνίδια. Ναι, είναι διπλά τα παιχνίδια. Άρα, επιπλέον θέαμα τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. Ναι, εντάξει, και στο τοπικό επίπεδο έχει ενδιαφέρον. Και τι ήθελα να πω. Χθες ο Χρήστος, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες, μπόρεσε και έγραψε. Βέβαια, θα το δείτε όσοι θέλετε. Είναι στην εκπομπή, όχι τη σημερινή, είναι γενικά στη δημοτική αγορά. Μπορείτε να δείτε το δέκατο, ήταν δέκατο ημιμαραθώνιος του Δήμου Ευρώτα που διοργανώνει. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές που το διοργανώσανε. Εμένα περάσανε, εγώ δεν συμμετείχα γιατί είχα κάποια δουλειά, κάποια αυτά, αλλά τους παρακολούθησα και σχεδόν περάσανε έξω από το σπίτι μου. Πολύ δύσκολες συνθήκες, με βροχή, και όμως είχε πολύ καλούς αθλητές, πολύ κόσμο. Ο Χρήστος, όπως βλέπετε, το νικητή τον πήγαινε από πίσω, δεν τον άφηνε και να ήθελε να σταματήσει ο άνθρωπος, δεν μπορούσε γιατί ήταν το αυτοκίνητο πίσω, μέσα στην βροχή, και τον παρακολούθησε και μέχρι που τελείωσε, που έγινε ο τερματισμός στο Αστέρι, στο Τσάσι έγινε. Και είχε και πολύ κόσμο και πολύ σημαντική. Ξέρω, κάτω από δύσκολες συνθήκες, με βροχή και με αυτά. Είχε μεγάλη συμμετοχή και ήταν ένας πάρα πολύ καλός αγώνας. Και μπράβο στα παιδιά που συμμετείχαν. Και είναι και το πρώτο άνοιγμα στην θεματολογία των αγώνων δρόμου που έχει. Ναι, και μέσα θα το δείτε. Ό,τι θέλετε, έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει. Και από ό,τι μου έλεγε και ο Χρήστος, ότι αυτός ο αθλητής περίπου πήγαινε με 18-20 χιλιόμετρα σταθερά όλη την ώρα. Βέβαια, αυτούς τους αγώνες, όπως είπα και πριν, τους επιλέγουν, που λέγαμε, Κώστα. Ναι. Τους επιλέγουν. Είναι ήδη προπονήσεως, γιατί. Ναι, σαν προπονήσεις, γιατί ξέρεις, όσο και προπονήσεις να κάνεις, ένας αγώνας είναι αγώνας. Γιατί έρχονται. Συνθήκες. Μπορεί να έχει ποσούς συμμετέχοντες, δεν ξέρω, δεν το έχω δει ακόμα, αλλά έρχονται και 10-20 αθλητές, οι οποίοι είναι καλού επίπεδου και μπορείς και δοκιμάσεις τον εαυτό σου και ανταγωνίζεσαι και μπορείς και δοκιμάσεις τον εαυτό σου. Και εφαρμόζει όλη την προηγούμενη προπόνηση, ναι, στην, ναι, πράξη. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο που θέλει τώρα είναι λίγο προσοχή στα γήπεδα, λίγο, γιατί είναι ο καιρός τώρα που είδα τα γήπεδα με τη βροχή, με αυτά. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να προσέχουν λίγο. Ναι. Γιατί είδα χτες το γήπεδο του Δαφνιού και ήταν όντως ακατάλληλο για να παίξουν τα παιδιά μπάλα. Πρέπει να τα προσέχουν. Όχι ότι ήταν προσεγμένο από πλευράς Δήμου, γιατί είδα και το τρακτέρ που πήγε και τα κούρεψε την παραμονή τα γήπεδα, αλλά είναι γενικά σε κακή κατάσταση. Θέλουν και τα λοιπάσματα, θέλουν και τα. Και από εκεί πέρα να μπούμε σε ένα ρυθμό και να δούμε και τις μειχτές ομάδες πότε έχουν τα παιχνίδια τους. Γιατί έγινε ένα παιχνίδι στις 27, ένα φιλικό στο έλεος στις 27 του μηνός, πριν βγει ο χρόνος. Τα παιδιά σιγά σιγά και αυτά ετοιμάζονται για να δώσουν τα παιχνίδια. Να δούμε και τα κορίτσια τι έχουν να παίξουν, γιατί δεν παίζουν και αυτά, έχουν σταματήσει. Θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και αυτά. Πας πάρτι, η ομάδα. Ναι.
Λίγο φτωχή η εκπομπή σήμερα, γιατί όντως ο Ντανιέλ κάποιο πρόβλημα έχει και δεν μιλήσαμε, αλλά θα μιλήσουμε την επόμενη, σίγουρα θα είναι μαζί μας. Θα το προσπεράσουμε και θα είναι μαζί μας να μας εξηγήσει. Φτωχή σε χρόνο, αλλά σε ουσία νομίζω έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί όλη αυτή η ανάλυση που έκανες δείχνει στους τηλεθεατές, μη τι άλλο, ότι υπάρχει συγκεκριμένη εστιασμένη γνώση. Θα σου πω κάτι, Κώστα, για να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Όταν μετά από τόσα χρόνια που έχω παίξει μπάλα στην ΑΕ και έχω περάσει την ψυχολογία του αγώνα και έχω ζήσει και πάρα πολλά και σε μεγάλη ομάδα και πολλά χρόνια και με την ένταση των πρωταθλημάτων και αυτά, καταρχήν όσοι με ξέρουν τα χρόνια που είμαι εδώ, περίπου 20 χρόνια και στο χωριό μου Σκάλα και στη Σπάρτη φίλη μου και σε όλη την περιοχή, στη Λακωνία φίλη μου, και το ξέρουν και από μόνοι, ποτέ δεν μιλάω για ποδόσφαιρο έξω. Αν δεν με προκαλέσουν, δεν θέλω να μιλάω ποτέ για ποδόσφαιρο, γιατί το θεωρώ. Πρώτα θα μου πιάσουν την κουβέντα οι άλλοι και μετά θα μιλήσω για ποδόσφαιρο. Όμως θέλω να μου δώσουν να ξέρουν ότι μπορώ και να αναλύσω ένα παιχνίδι και μέσα από το που το κάθομαι και το βλέπω. Και το βλέπω, ας με πιστέψουν λίγο διαφορετικά. Γιατί αν το έχει ζήσει πολλές φορές ένα ντέρμπι, έχω παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι μπρος από 30 φορές, από ό,τι θυμάμαι, 25-30 φορές ντέρμπι. Μπορώ και το αναλύω και τώρα που το λέω μέσα από την εμπειρία μου. Με τα λόγω γνώσεως. Μιλάω και να δεν έχω καθίσει ούτε το βράδυ να καθίσω. Όπως το βλέπω, μου έρχεται στο μυαλό σήμερα και το λέω. Δεν έχω καθίσει ούτε να γράψω, ούτε να διαβάσω εφημερίδες, ούτε να καθίσω από το βράδυ να δουλέψω για να έρθω σήμερα στην εκπομπή. Φέρνω το μυαλό μου στο παιχνίδι στο μυαλό μου, γιατί το θυμάμαι όλο. Και μέσα και από την εμπειρία μου μπορώ και να κάνω μια ανάλυση. Γιατί έχω σπουδάσει και έχω πάει. Και περίπου έχω πάει σε 2 ή 3 σεμινάρια και έχω πάρει και τα πτυχία και αυτά για ανάλυση παιχνιδιού. Πώς προσεγγίζεις ένα παιχνίδι, πώς το κάνεις. Ξέχωρα όμως από αυτό, δεν έχω πάει με τα πράγματα που έμαθα σε σεμινάρια. Έχω πάει με αυτό που μου είχε αφήσει η πείρα μου και που ξέρω και αναλύω ένα παιχνίδι και μπορώ να συμπληροφορώ και σε κάθε φάση να ξέρω και την ψυχολογία του παίχτη και γιατί έκανε το λάθος και πώς έπρεπε να πάει πάνω στην μπάλα και γιατί δεν την έδιωξε σωστά. Και ο άλλος λέει διώχτηκε και τέτοια, αλλά μπορεί να έχει πιεστεί, μπορεί να τον έχει ακουμπήσει λίγο άλλος. Εντάξει, λέει ο άλλος π.χ. για το πέναλτι του Ολυμπιακού που ζητάνε χτες. Έλα, μωρέ, τι του έκανε. Και όμως ο επιθετικός, ξέρεις, ο αμυντικός πάει πιο γερά πάνω στην μπάλα και να πάει ένας επιθετικός λίγο να τον ακουμπήσει, μπορεί να μην επηρεαστεί γιατί ο αμυντικός πάει γερά. Ο επιθετικός που σχεδιάζει να βάλει ένα γκολ και είναι στη λεπτομέρεια, είναι κλάσματα δευτερολέπτου να του σουτάρω, όταν να ακουμπήσει λίγο ο αμυντικός. Χάνει το. Ναι, μπορεί από εκεί που να βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ, αν είσαι, να μην βρίσκει την μπάλα. Σωστά. Και πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει. Εγώ όμως το βλέπω. Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Δεν λέω δεν το καταλαβαίνει. Πολλοί το καταλαβαίνουν, αλλά εγώ επειδή το έχω ζήσει. Τι είναι αυτό που λέμε έξω από το. Ναι, έχω τύχει με επιθετικό πάνω να βάλει γκολ και ίσα που τον κούνησα με το χέρι μου και δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Καταλαβαίνεις πώς είναι, δηλαδή αυτά που μπορώ να τα βλέπω. Είναι ευαισθητή η ισορροπία. Ναι, μπορώ να τα βλέπω γιατί τα έχω ζήσει και με τις ακαδημίες μου που είμαι και με τα παιδιά κάτω και με το τοπικό που παίζουμε κάμια φορά. Επειδή βλέπω το παιδί, λέω, δεν πειράζει, του λέω. Εντάξει, είδα τι έγινε στην επόμενη φάση. Κατάλαβες. Είναι λεπτομέρειες λοιπόν που δεν τις βλέπουμε. Αυτό ήθελα να επισημάνω ως προς την ουσία της σημερινής εκπομπής, ότι άνθρωποι και από το τοπικό πρωτάθλημα, ποδοσφαιριστές, προπονητές, αντλώντας από τη γνώση που εσύ αναλύει σε κάθε περίπτωση, μπορούν να επωφεληθούν και οι ίδιοι. Με λίγα λόγια, θέλω με αυτό να σα πω. Δεν θέλω να το παίζω έξυπνο. Είναι κάτι που το έχω βιώσει και το κάνει. Είναι σαν να πηγαίνει σε ένα μηχανικό αυτοκίνητο που είναι 20 χρόνια και φτιάχνει αυτοκίνητα. Που πάμε το αυτοκίνητό μα και σου λέει Γιώργο, έχει αυτό. Εντάξει, έτσι και εγώ το βλέπω. Και φτάνω σε αυτό που ήθελα να σου πω που λένε για το πέναλτι του Ολυμπιακού. Ότι εκείνη τη στιγμή του βρίσκει ο παίκτη ΣΑΕΚ, του βρίσκει λίγο το πόδι. Τόσο ώστε να μην μπορέσει το παιδί αυτό να σουτάρει. Σωστά. Τώρα, αν μπορεί να το δώσει πέναλτι, αν το πάμε στο ότι είναι αντρικό άθλημα και τον βρήκε λίγο. Εγώ όμως ξέρω ότι τον επηρεάζει. Σίγουρα. Εντάξει, όπως επηρεάζει και τον Πινέδα που πήγε σε εμάς να σουτάρει και λίγο τον. Αλλά τώρα από εκεί πέρα είναι το ΒΑΡ, είπαμε. Εγώ ξέρω όμως ότι μπορεί να επηρεάσει ο αμυντικός τον επιθετικό πιο πολύ. Τον αμυντικό δεν μπορεί πολλές φορές γιατί πάει με πιο πολύ δύναμη και δεν έχει στόχο να βάλει γκολ, έχει στόχο να διώξει την μπάλα. Δηλαδή, αν θα του πάει στο κέντρο ή θα του πάει πλάγιο, άμα τον ακουμπήσει λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Να τη διώξει θέλει. Ο επιθετικός όμως πάει να βάλει γκολ. Και εκεί σε επηρεάζει πάρα πολύ. Okay. Αυτό θέλω να το πω λοιπόν, ότι μπορώ να βλέπω με τα μάτια τα δικά μου πάρα πολλά πράγματα και να μπορώ να τα μεταφέρω και στον κόσμο και να του λύνω και απορίες. Και εντάξει, δεν είναι ότι είναι και έχω 100% πολλές φορές δίκιο, γιατί και άμα δεν είσαι και μέσα στο γήπεδο ή δεν είσαι και ο ίδιος, μόνο ο ίδιος ξέρει πώς τον βρήκε και πώς τον βρήκε. Πάντως, εγώ είπα για αυτά τις φάσεις του Ολυμπιακού ότι εκεί με το χέρι μπορεί και να μην το δώσει. Εντάξει.
Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες αναμετρήσεις, να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα άλλο πρωτάθλημα που γίνεται. Είναι το, δεν θα πω Super League 2, θα πούμε τη Β' Εθνική, αν πούμε το παλιό που μας φέρνει, Super League 2, το οποίο προγραμματίζουμε να ασχοληθούμε στο. Γιατί και εκεί γίνεται ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα και έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και να μιλήσουμε και με υπεύθυνους αυτού του πρωταθλήματος. Εντάξει, την ερχόμενη εκπομπή μας θα δούμε να αναλύσουμε και εκεί ποιες ομάδες είναι, ποιες ομάδες έχουν δυνατότητες να ανεβούν. Γιατί υπάρχει και η γειτονιά μας εδώ και υπάρχουν και ομάδες και δίπλα μας. Εντάξει. Να δούμε και εκεί έχει ενδιαφέρον, πού βρίσκονται οι ομάδες, τι μεταγραφές κάνανε, ποια είναι πιο καλή. Είναι η Καλαμάτα που είναι εδώ δίπλα μας, που θα έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο αν μπορέσει και ανέβει, γιατί είναι κοντά σίγουρα, μας. Ναι. Είναι μια ώρα δρόμος και αυτό που το λέω γιατί θα υπάρχει βοήθεια στα παιδιά μας. Ένα παιδί που θα μπορέσει να έχει ένα σκαλοπάτι εδώ δίπλα μας, θα μπορέσει να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και έχει ενδιαφέρον για αυτό το πρωτάθλημα γιατί εκεί ασχολούνται πάρα πολύ και μερικές ομάδες και σε επαγγελματικό, πολύ καλό επίπεδο, έτσι. Η Καλαμάτα φέτος βέβαια έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες. Μάλιστα άλλαξε και τώρα στο τέλος τον οποίο το φιλάμε έκλειψε, ένα μάνατζερ, ο οποίος θα τον έχουμε κοντά μας, ο οποίος είναι φίλος μου και ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει, να φέρει παίχτες καλούς στην Καλαμάτα, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει στόχους. Δεν ξέρω, Κώστα, αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι. Εγώ αυτά είχαμε να πούμε. Και πάλι να πούμε καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Υγεία είπα πάνω απ' όλα και ειδικά και στα παιδιά που παίζουν. Να τελειώσει η χρονιά χωρίς να έχουν παρατράγωγη ή κάποιο τραυματισμό και αυτά. Και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε με τον Χρήστο να είμαστε κοντά μέχρι το τέλος, μέσα στο ένα παιχνίδι, τους μικρούς ή σίγουρα και τους μεγάλους, να μπορούμε να μεταφέρουμε και στα παιδιά και να ασχοληθούμε, Κώστα, και πιο πολύ το βάρος πέφτει σε σένα, να αρχίσουμε λίγο με τα στατιστικά που θέλω να ασχοληθούμε με το τοπικό πρωτάθλημα. Με τους παίκτες που έχουν βάλει τα περισσότερα γκολ, με τους παίκτες που έχουν την περισσότερη συμμετοχή. Μάλιστα, να τα βρούμε αυτά, γιατί αξίζουν μερικά παιδιά να τα αναφέρουμε. Και πιστεύω στο δεύτερο γύρο, και το λέω εδώ που με ακούνε τα παιδιά, θέλω να αρχίσουμε να έχουμε καλεσμένους ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Θέλω να έχουμε ποδοσφαιριστές από το τοπικό, γιατί αυτά τα παιδιά παίζουν. Σίγουρα. Και αυτά τα παιδιά μπορούν να μας μεταφέρουν και τον παλμό του κυριακάτικου παιχνιδιού, τα προβλήματά τους, πώς μπορούν και προπονούνται, πώς μπορούν και πάνω. Θα προσπαθήσουμε να καλέσουμε ένα παιδί, έτσι, και όχι από τις πρώτες ομάδες, από όποια ομάδα και θέλει, να είναι εδώ κοντά μας, να μας πει πώς είναι η καθημερινότητά τους με μια ομάδα, πώς θα πάει στο γήπεδο, πώς βλέπουν οι φίλοι του, τα παιδιά του, το πρωτάθλημα το τοπικό. Πόσο τους βοηθάει που παίζουν σε μια ομάδα σε τοπικό, κατάλαβες. Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα-δύο παιδιά. Τι στόχους ίσως μπορεί να μας πούνε, να μας πούνε και ήδη και να μας πούνε και για τα προβλήματα. Αυτό τους το ζητάω και τους το ζητάω τόσο καιρό. Και πολλά παιδιά ντρέπονται. Δεν είναι κάτι. Ναι. Μια συζήτηση είναι με τους φίλους σου, με τους τέτοιους. Και τους έχω φέρει σε ένα σημείο γιατί αυτά πρέπει τα παιδιά πρέπει να μιλήσουν. Στους προπονητές λίγο πολύ τους ακούσαμε, εντάξει, τους ξέρουμε. Τα παιδιά είναι όμως που πάνε κάθε Κυριακή. Τα παιδιά ήταν που πήγανε χτες στο γήπεδο και παίξανε. Που είδα εγώ του Άρη τα παιδιά που πήγαν και των Κροκιών που φορέσανε μέχρι και τα αντιανεμικά τους για να κάνουν ζέσταμα. Τα παιδιά ξεπαγιάσανε και σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και πρέπει αυτά τα παιδιά να μας μιλήσουν. Σίγουρα, και καιρό παιχνίδι έγινε και εντάξει. Και η Σκάλα έδειξε ότι έχει μια άνοδο με 2-3 παιδιά που πήρε προσθήκες γιατί λείπαν, γιατί πήγαιναν τα παιδιά και παίζανε 10-11. Βέβαια τα παιδιά αυτά απροπόνητα. Οπότε είναι μεγαλύτερη. Απροπόνητα τα παιδιά έτσι, αλλά επειδή υπάρχουν. Επειδή τον έχω, είμαι στον Άρη Σκάλας και είμαι εκεί και τα βλέπω τα παιδιά, έχουν ταλέντο και βγάζουν το ταλέντο τους πολλές φορές και αυτό είναι που τα βοηθάει. Και το παιδί που γύρισε από Κωνσταντίνου που έβαλε δύο ωραία γκολ με δύο ωραία σούτ από την περιοχή και τον Κροκιόνο που προσπάθησαν τα παιδιά και χάσανε ευκαιρίες και έγινε ένα ωραίο παιχνίδι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν πρέπει να έρθουν εδώ και να μας μιλήσουν, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας και με εκπλήξεις και με άλλα πράγματα που πρέπει να αναφέρουμε. Εντάξει, Κώστα. Σίγουρα. Και ραντεβού για την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή μας.